καλαμάρια ελάχιστα στην περιοχή πάλι. Δύο καλαμάρια πάλι πήρα, ένα περίεργο πράγμα, πάνω από 2-3 δεν μπορούν να πιάσουν, εξαφανισμένα την περιοχή για κάποιο λόγο, πιθανόν τα πολλά ρεύματα, τα πολύ ισχυρά ρεύματα. Αποφάσισα να κάνω πάλι το ίδιο ψάρεμα, να μην θυσιάσω τα δύο καλαμάρια, γιατί μειώνονται οι πιθανότητες να πιάσεις πάνω από ένα ψάρι. Ένα θα σου φάνε, ένα μπορεί να σκαλώσει, μπορεί να σου φάνε και τα δύο. Κόβοντας τα δολώματα, τα καλαμάρια όπως έχουμε πει, και χρησιμοποιώντας και το κεφάλι και λωρίδες από το κορμί τους, από το σώμα του καλαμαριού, θα έχουμε τα αποτελέσματα γνωστά. Πάμε να δούμε. Όπως θα είδαμε στο προηγούμενα δύο αποσπάσματα τα βιντεάκια στο κάρφωμα, όταν πατώνουμε κάτω, ακουμπάμε στο βυθό, αρχίζουμε και μαζεύουμε σιγά σιγά, αφού βλέπουμε τα ψάρια ότι ακολουθούν και δεν χτυπάνε, συνεχίζουμε να μαζεύουμε, δεν σταματάμε. Αυτά εξακολουθούν να κάνουν χτυπηματάκια όσο εμείς ανεβάζουμε σταθερά και σωστά στο ρεύμα στημένη, και δεν καρφώνουμε μέχρι να τραβήξουν τη μύτη του καλαμιού. Εάν καρφώσουμε νωρίτερα στα μικροχτυπήματα, ποτέ δεν θα έχουμε σωστό strike. Πρέπει να κατεβάσουν τη μύτη τα ψάρια και τότε να καρφώσουμε. Όταν αφήνουμε το πλανάκι μας να κατέβει, το καμπουράκι, φροντίζουμε να το έχουμε πάντα στη δέσμη του βυθομέτρου, στον κόνο του βυθομέτρου, να το παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια που κατεβαίνει. Και όταν βλέπουμε ότι τα ψάρια αρχίζουν να σηκώνονται προς το καμπουράκι, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, γιατί εκεί στο κατέβασμα πολλές φορές τα ψάρια το χτυπάνε κατεβαίνοντας και πρέπει να είμαστε ετοιμότητα για να τα καρφώσουμε. Αν πάλι δεν πάρουμε χτύπημα, είμαστε πάλι σε ετοιμότητα, και όταν πέσουμε μέσα στο κοπαδάκι, βλέπουμε το καμπουράκι μέσα στο κοπαδάκι, αρχίζουμε και κάνουμε σιγά σιγά ανάκτηση, όπως είδαμε και στα προηγούμενα δύο αποσπάσματα, μέχρι να, γιατί θα νιώθουμε σίγουρα μικροτσιμπήματα με αυτή την κίνηση, μέχρι να νιώσουμε το καλάμι να κατέβει κάτω η μύτη, τότε θα καρφώσουμε για να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε πει.